κύριε Τσαλίδη, πιστεύετε ότι είναι ευίωνες, ότι είναι θετικές οι προοπτικές για τις εμπορευματικές συνδρομικές μεταφορές και αν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα άμεσα σχέδια της εταιρείας. Καταρχάς, κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι συμμετείχα σήμερα στο συνέδριο του Logistics, το οποίο έγινε. Οφείλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση που έστειλαν στην ΔΕΝΟΣΕ, την οποία εκπροσώπησα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ερώτησή σας, προφανώς και είναι, διότι με την ολοκλήρωση των έργων στο δίκτυο, κυρίως αυτό που ενώνει τη Νότια Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα και φτάνει μέχρι τα σύνορα της χώρας μας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο, πιο γρήγορο δίκτυο, θα έχουμε ένα δίκτυο με μεγαλύτερη χωρητικότητα και παίρνοντας υπόψη ότι τα δύο τα λιμάνια, ήδη το ένα το λιμάνι του Πειραιά δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στη μεταφορά και καθώς επίσης και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κυρίως μετά την ιδιωτικοποίησή του που άρχισε να ξαναμπαίνει σε ρυθμούς τους οποίους είχε στο παρελθόν, θεωρώ ότι στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, διότι πρέπει να είναι υγιής ο ανταγωνισμός και όχι αθέμητος ανταγωνισμός, νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για τη μεταφορά, για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων στην χώρα μας. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά στη ΤΡΕΝΟΣΕ, η ΤΡΕΝΟΣΕ γνωρίζετε ήδη ότι εκπαιδεύει αυτή τη στιγμή 68 μηχανοδηγούς, διότι έλλειψη υπάρχει. Οι μηχανοδηγοί οι δικοί μας κάνουν ένα ηρωικό έργο προκειμένου να είμαστε συνεπείς προς τους πελάτες μας. Και από εκεί και πέρα πολύ σύντομα θα προσλάβουμε άλλους 20 μηχανοδηγούς και στη συνέχεια μέσα στο πενταετές πλάνο, business plan, το οποίο όσο νούπο θα είναι εγκεκριμένο, θα έχουμε πέρα από το νέο τροχαίο υλικό το οποίο θα έρθει στη χώρα μας, θα έχουμε και προσλήψεις, ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσλήψεων και τα δύο αυτά μαζί προσφέροντας ποιοτικότερες υπηρεσίες στις επιβατικές μεταφορές όπως και στις εμπορευματικές μεταφορές, θα συμβάλλουμε μαζί και με τις προσλήψεις στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.